Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στα προσωπικά τη νύχτα με μια πολύ μεγάλη διαφορά. Η σημερινή εκπομπή λίγο πριν το τέλος της σεζόν και ενώ ξεκινήσαμε εντελώς περιορισμένοι στο στούντιο λόγω των μέτρων για την πανδημία, αποφασίσαμε λίγο πριν το κλείσιμο να κάνουμε ένα άνοιγμα. Έχουν αρχίσει και ανοίγουν οι δραστηριότητες. Ήταν μια καλή ευκαιρία να βρεθούμε κοντά στην φύση, τηρώντας και πάλι τα μέτρα. Σήμερα μας φιλοξενεί στην φάρμα παραγωγής μελιού η Κλεονίκη Παναγωπούλου στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας. Και η αφορμή για αυτή την επίσκεψη είναι ο μαγικός κόσμος, η μοναδική κοινωνία της μέλισσας. Εγώ έτυχε να ακούσω μία από τις ξεναγήσεις της, τις οποίες απολαμβάνουν και οι τουρίστες που επισκέπτονται το χώρο. Κλεονίκη, σε ευχαριστούμε που είσαι στα προσωπικά. Καλώς ήρθατε, εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε. Είναι πάρα πολύ ωραία ευκαιρία. Νομίζω ότι είναι η θετική ενέργεια που όλοι χρειαζόμαστε αυτή την περίοδο. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για όλους. Όμως εδώ πραγματικά αλλάζει η διάθεσή σου και θέλουμε να δώσουμε αυτό το τόνο στους τηλεθεατές. Ένα μήνυμα αισιοδοξίας και θα το δώσουμε από εδώ λοιπόν σήμερα. Πάντα η επαφή με τη φύση φέρνει χαρά και αισιοδοξία. Εγώ χάρηκα γιατί στην πρώτη μου επίσκεψη εδώ συνάντησα έναν χαρούμενο άνθρωπο που αγαπάει αυτό που κάνει και το κάνει με έναν μοναδικό τρόπο. Νομίζω ότι είναι το απόλυτο πάντρεμα αυτού που αγαπάς με αυτό που κάνεις, με τη δουλειά σου. Να δούμε όμως πώς ξεκινάει αυτό. Εγώ είμαι επαγγελματίας μελισσοκόμος πάνω από 20 χρόνια. Έχω σπουδάσει το αντικείμενο σε σχολή μελισσοκομείας του Υπουργείου Γεωργίας και ασχολούμαι με τα μελίσσια επαγγελματικά πάνω από 20 χρόνια. Αλλά είμαι μικρή παραγωγός, δεν είμαι μεγάλη παραγωγός. Έτσι έψαχνα να βρω έναν τρόπο να πουλάω το προϊόν μου σε καλύτερη τιμή. Να αυξήσω την παραγωγή μου δεν μου ήταν. Ήταν κάτι που δεν ήταν εύκολο να το επιλέξω. Και έχοντας το κτήμα από τους παππούδες μου, και ο παππούς και η γιαγιά ήταν από την Ολυμπία, έχοντας λοιπόν το κτήμα στην Ολυμπία, σκέφτηκα να το κάνω επισκέψιμο σε τουρίστες, να κάνω μια παρουσίαση για τη μέλισσα, τη ζωή της και τα παράγωγά της και με αυτόν τον τρόπο να μπορώ να πουλάω το μέλι μου σε καλύτερη τιμή, σε λιανική τιμή. Είναι ένα προϊόν πολύ ιδιαίτερο το μέλι. Νομίζω ότι το ελληνικό μέλι είναι και από τα καλύτερα στον κόσμο. Αυτά θα μας τα πεις και εσύ βέβαια, γιατί ξέρεις. Όμως εμένα μου κάνει εντύπωση η αρχική επιλογή σου, το να ασχοληθείς με αυτόν τον κλάδο. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είχα επαφή με το αντικείμενο, όχι επαγγελματική, από πάντα, γιατί οι παππούδες μου, η γιαγιά μου κυρίως ήταν μελισσοκόμος, η μαμά της ήταν μελισσοκόμος, η πρώτη μελισσοκόμος που έχω ακούσει στην οικογένειά μου ήταν η προγιαγιά μου, η μαμά της γιαγιάς μου. Είχαν οι παππούδες επίσης μελίσια και η μαμά μου, αν και δεν ήταν επαγγελματίας μελισσοκόμος, πάντα είχε 5 με 10 μελισσάκια στην αυλή του σπιτιού μας και ήταν κάτι το οποίο ήταν οικείο για μένα. Το γνώριζα, ψιλοασχολούμουν από παιδί. Και κάποια στιγμή αποφάσισα να το κάνω επάγγελμα. Διάλεξα τη ζωή κοντά στη φύση. Διάλεξα λιγότερο στρες στη ζωή μου. Νομίζω ότι είναι η ποιότητα ζωής που σου προσφέρει αυτή η επιλογή. Είναι σημαντικό αυτό που λες, ότι έχει περάσει από γενιά σε γενιά. Είναι μια αφορμή που εμείς ως παιδιά δεν την είχαμε. Και ίσως έτσι εξηγείται. Αυτό που σε μένα αρχικά κάνει εντύπωση, αποτελεί έκπληξη αυτή η επιλογή, δικαιολογείται. Για σένα είναι κάτι οικείο, παρότι είναι τόσο διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Ναι, ήταν οικείο με την έννοια ότι είχα την εικόνα, το ήξερα, αλλά το διάλεξα κιόλας διαλέγοντας την αγροτική ζωή. Διαλέγεις μια ζωή με λιγότερο στρες στην πραγματικότητα, αλλά και με μικρότερο εισόδημα. Έχει και τα καλά του και τα κακά του. Εγώ έκανα μια επιλογή ζωής συνειδητή. Την επαφή με τη φύση και το λιγότερο στρες. Αυτή ήταν στην πραγματικότητα η επιλογή μου. Νομίζω ότι είσαι από τους τυχερούς ανθρώπους, γιατί δύσκολα κάνουμε στα δικά μας χρόνια, γιατί είμαστε και κοντά σε ηλικία, τις επιλογές μας κάτω από αυτό το πρίσμα. Είναι πολύ σημαντικό το ότι είχες αυτό τον ανοιχτό ορίζοντα, να δεις τι είναι αυτό που πραγματικά σου αρέσει και να το ακολουθείς. Δεν ήταν εύκολο, γιατί και εγώ από τα 16 μέχρι τα 20 πέρασα αυτή τη στρεσογόνο φάση που περνάμε όλοι μας το τι θα κάνω στη ζωή μου και έτυχε να δω τις επιλογές μπροστά μου. Δεν τις βλέπουμε πάντα, όλοι τις έχουμε τις επιλογές. Έχουμε πολύ περισσότερες επιλογές από όσες νομίζουμε ότι έχουμε.
Έτυχε να τη δω την επιλογή μπροστά μου, να την ξεχωρίσω. Ναι. Όλοι μας τις έχουμε μπροστά μας τις επιλογές. Είναι να τις ξεχωρίσουμε. Είναι θέμα, δεν είναι, θεωρώ δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα σωστής οπτικής απέναντι στα πράγματα. Θα σε ρωτήσω και κάτι που ρωτώ συχνά, γιατί ξέρω ότι η αγωνία των γονιών πάντα είναι τα παιδιά να επιλέξουν έναν δρόμο που θα τα κάνει να μπορούν πιο εύκολα να ζήσουν την καθημερινότητά τους με μεγαλύτερη ασφάλεια, μεγαλύτερη άνεση. Προέρχεσαι και από μια οικογένεια που ίσως να ήταν πιο αναμενόμενο να ασχοληθείς με κάτι άλλο. Η νομική επιστήμη είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά μάλλον θα ήταν το αναμενόμενο που μπας πολύ γνωστός σου δικηγόρος. Και ξεκίνησα, στράφηκα σε αυτόν τον κλάδο, γι' αυτό σου λέω ότι κάποια στιγμή έκανα επιλογή ζωής και όταν διάλεξα ζωή με λιγότερο στρες. Αυτή η δουλειά, ας πούμε, θα ήταν πολύ στρεσογόνος, μπορεί να ήταν πολύ πιο προσοδοφόρα οικονομικά, αλλά διάλεξα να βγάλω αυτού του είδους το στρες από τη ζωή μου. Να μην το έχω. Παρ' όλα αυτά, οι γονείς μου πολύ εύκολα δέχτηκαν την επιλογή μου και με χαρά. Μάλλον με χαρά. Ναι, τους άρεσε. Και είναι και εδώ και στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Συμμετέχουν, σε βοηθούν, γιατί είναι πολλές οι ανάγκες. Κατανοώ ότι η πολλή δουλειά η δική σου είναι τους μήνες που η τουριστική σεζόν ουσιαστικά ανοίγει και για κάποιους μήνες. Αλλά και όλο το υπόλοιπο διάστημα είναι κάτι που θέλει πολύ πολύ φροντίδα. Όμως είναι τόσο ωραίος αυτός ο χώρος που αποζημιώνεται όποιος έρχεται εδώ. Καταλαβαίνει όμως και τον κόπο που καταβάλλει. Υπάρχει κόπος. Δεν υπάρχει δουλειά χωρίς κόπο. Αυτή η δουλειά έχει αρκετό σωματικό κόπο. Συμμετέχουν και οι γονείς μου, γιατί τους ευχαριστεί κιόλας, όχι ότι δεν κουράζονται, αλλά βρίσκουν και αυτοί την ευχαρίστηση κοντά στη φύση. Οπότε έχω και βοήθεια, αλλά ναι, είναι μεγάλος ο κόπος. Η επιλογή λοιπόν να γίνει ένας επισκέψιμος χώρος εδώ στην αρχαία Ολυμπία, η πρώτη επαφή με τους επισκέπτες, θέλω αυτό να θυμηθούμε, γιατί στη συνέχεια θα έχουμε τη χαρά να δούμε την παρουσίαση που κάνεις ακριβώς σε όποιον έρχεται σε αυτό το χώρο. Είτε είναι κάποιος εσωτερικός επισκέπτης, είτε είναι κάποιος φίλος, είτε είναι ένας τουρίστας από την άλλη άκρη του κόσμου, εσύ τον υποδέχεσαι με τον ίδιο τρόπο, γνωρίζει την ελληνική φιλοξενία, την παράδοση και σίγουρα γνωρίζει τη μοναδική κοινωνία των Μελισσών. Με πολύ χαρά υποδέχομαι όποιον έρθει στο χώρο μου, είτε είναι από την περιοχή, είτε είναι από την άλλη άκρη του κόσμου, όπως είπες. Αυτό που κάνω εγώ εδώ είναι να τους δείξω, καταρχήν, την ελληνική φιλοξενία. Τους υποδέχομαι όπως θα τους υποδεχόταν η γιαγιά μου σπίτι της, καθώς είμαστε και στο σπίτι της γιαγιάς, στην αγρικία της γιαγιάς. Τους μεταφέρω τη γνώση μου σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, γιατί θα τα ακούσετε και εσείς, σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα για τη Μέλισσα, και την καλή μου διάθεση και την χαρά μου που έρχονται. Και το χαίρονται και αυτοί και φεύγουν χαρούμενοι. Φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι και εσύ αισθάνεσαι ότι είχες ξένους στο σπίτι τους οποίους φιλοξένησες. Αυτό είναι ακριβώς το πιο έτσι. Σημαντικό χαρακτηριστικό. Ακριβώς έτσι, και φεύγοντας, αυτό που μου λένε είναι όλοι. Ευχαριστούμε που μας φιλοξενήσατε σπίτι σας. Ας πάμε λοιπόν να ζήσουμε αυτή τη φιλοξενία. Φωτογραφίες, η γιαγιά μου στο αλογό της, στον κεντρικό δρόμο στην Ολυμπία. Εδώ, αυτό το λέω στους τουρίστες και τους αρέσει. Είμαι εγώ και η μαμά μου μαθαίνει πώς να κάνω όπα. Τους λέω ότι είναι γονεϊκή υποχρέωση ένας γονιός να μάθει το παιδί του. Παιδί. Να περπατάει, να μιλάει και να κάνει όπα. Αυτή η ξενάγηση λοιπόν γίνεται και στους τουρίστες. Ναι, ναι. Αν υπάρχει ο χρόνος. Εδώ είναι η μαμά μου μικρή με έναν ξαδερφό της, στο πανηγύρι η φωτογραφία. Η άλλη μου γιαγιά με μένα και τον αδερφό. Η μαμά μου που λέει το ποίημα της στο σχολείο με το φιόγκο. Εδώ είναι μία κάρτα. Ήταν ο αδερφός της, γιαγιάς μου ήταν στην εξορία, το 38. Επί μεταξά δηλαδή. Και τη στέλνει αυτή την κάρτα και από πίσω της γράφει ευχές για τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι το καραβάκι που μας φέρνει τα γράμματά σας στο νησί. Ευχές. Χριστουγεννιάτικες.
Εδώ είναι η μαμά μου, η γιαγιά μου, η αδερφή της και η αδερφή μου και ο αδερφός μου, η μεγάλη, φοράνε τις παραδοσιακές στολές. Επίσης το εξηγώ στους τουρίστες ότι φοράμε τις παραδοσιακές στολές την 25η Μαρτίου και γιορτάζουμε. Ουσιαστικά αυτό είναι μικρές στιγμές της καθημερινότητας που αφορούν στην οικογένεια, ναι, αφορούν και στην παράδοση τη δικιά μας. Αφορούν ένα μικρό ελληνογραφικό αποτύπωμα. Ναι, είναι, το οποίο ουσιαστικά είναι πολύ σχετικό με τη μέσα ελληνική οικογένεια. Ναι, αν το σκεφτείς. Βλέπουν την πραγματική εικόνα. Ναι, ναι, από τα χρόνια της γιαγιάς μέχρι σήμερα. Ναι, βλέπουν την πραγματική εικόνα. Εδώ βλέπω κάποια έργα, έχω ρωτήσει τι είναι αυτά. Είναι της μαμάς μου. Η μαμά μου είναι, δεν είναι επαγγελματία ζωγράφος, είναι εραστέχνη ζωγράφος και όλα αυτά είναι της μαμάς τα έργα. Και αυτό είναι το αγαπημένο μου, εμένα. Και τον μπαμπά μου θα πάρει το οπωσδήποτε, εννοείται, γιατί είναι και αναγνωρίσιμο. Είναι αναγνωρίσιμο. Εδώ είναι το μαγαζί όπου το πολιτήριο της Φάρμας, όπου πουλάω τα προϊόντα μου. Είναι τρία πράγματα τα οποία φτιάχνω εγώ. Έχω λοιπόν το mail. Είναι το mail. Έχω μικρές συσκευασίες εδώ, διότι οι ταξιδιώτες δεν μπορούν θέλουν να φέρουν πολύ μεγάλες συσκευασίες. Γλυκό του κουταλιού κηδώνει. Θα δείτε αργότερα ότι έχουμε κηδονιές στο χτήμα. Φτιάχνει λοιπόν παραδοσιακά το γλυκό κηδώνει. Το γλυκό κηδώνει. Και κυραλυφή. Μία κρέμα με κέρι και ελαιόλαδο και αμυγδαλεύει. Η οποία είναι θεραπευτική για πάρα πολλά πράγματα. Φάρμακο δεν τη λες. Αλλά είναι ο παραδοσιακός τρόπος που είχαν οι παλιοί για να αντιμετωπίζουν τα εγκάβματα, κάποιες πληγές. Τι χαρακτηριστικό έχει. Είναι πολύ εντατική. Το κερί είναι ελαφρύ αντισηπτικό. Και τα έλαια τα οποία είναι πολύ, πολύ ενυδατικά και έχουν και τις βιταμίνες των ελαίων. Αυτό οπότε είναι και ένα ακόμη φυσικό προϊόν που μας δίνει η προσπάθεια που γίνεται εδώ. Ναι. Και εδώ πάλι συνεχίζουμε να είναι περισσότερες φωτογραφίες και άλλες οικογενειακές φωτογραφίες. Η στολή του αδερφού μου, το Τσολιαδάκι, που είναι η ίδια που φοράει στη φωτογραφία, είναι η ταυτότητα της γιαγιάς μου, της προγιαγιάς μου, της Μελισσοκόμου. Της πρώτης Μελισσοκόμου της οικογένειας. Της πρώτης Μελισσοκόμου της οικογένειας, η οποία έχει γεννηθεί το 1880. Μάλιστα. Αυτά είναι τα γάντια της που φόραγε στο γάμο της, που τα είχε φτιάξει και μόνη της, εννοείται. Αυτό είναι της γιαγιάς, της μαμάς μου, το καπέλο της και αυτό. Είναι ένα ρούζ. Αυτή η γιαγιά είχε έναν αδερφό ο οποίος ήταν οδοντίατρος στην Αμερική και της είχε στείλει αυτό το ρούζ το οποίο η γιαγιά δεν το χρησιμοποιούσε ποτέ. Και υπάρχει. Καθότι δεν το χρησιμοποιούσε η προγιαγιά ποτέ. Και υπάρχει αυτό το οποίο είναι και πορτοκαλί, όπως βλέπεις, η μόδα της εποχής, το 1910. Οι μέλισσες ζουν πάνω στην κερίθρα, την οποία κερίθρα τη φτιάχνουν με κερί που παράγουν από το σώμα τους. Ανάμεσα στις ρίγες του σώματός τους, το μαύρο και το κίτρινο κομμάτι, οι μέλισσες παράγουν κομματάκια κερί. Παίρνουν αυτά τα κομματάκια με τα πόδια τους και χτίζουν την κερίθρα. Και ζουν πάνω στην κερίθρα. Στην πραγματικότητα η κερίθρα είναι το σπίτι τους. Μέσα στα κελιά λέμε τις τρυπίτσες της κερίθρας. Μέσα στα κελιά οι μέλισσες αποθηκεύουν την τροφή τους, το μέλι και τη γύρι. Μέσα στα κελιά πάλι οι μέλισσες μεγαλώνουν τα μωρά τους. Στην πραγματικότητα, όπως είπαμε, η κερίθρα είναι το σπίτι τους. Αλλά επειδή η κερίθρα είναι εύθραυστη, οι μέλισσες χρειάζονται κάτι για να την προστατεύσουν. Από τον ήλιο, από τη βροχή. Γι' αυτό τον λόγο, στην αρχή του κόσμου βρίσκαν τρύπες στη φύση. Βρίσκαν τρύπες μέσα σε βράχους, μέσα σε κουφάλες δέντρων, όπως αυτή. Και μπαίναν μέσα σε αυτές τις τρύπες, χτίζαν εκεί τις κερίθρες τους και μεγαλώναν τις αποικίες τους εκεί, μέσα στα δέντρα. Οι πρώτοι άνθρωποι συλλέγαν το μέλι όπως το κάνουν οι αρκούδες μέχρι και σήμερα. Επισκεπτόμασταν τα δέντρα, παίρναμε τις κερίθρες με το μέλι, φεύγαμε τρέχοντας για να μην μας τσιμπήσουν και είχαμε το μέλι με αυτόν τον τρόπο. Αλλά όπως κάναμε και με όλα τα άλλα ζώα, θέλαμε τις μέλισσες κοντά στο σπίτι μας, κάτω από τον έλεγχό μας. Έτσι αρχίσαμε και φτιάχναμε κυψέλες,
σπίτια για τις μέλισσες. Αυτή είναι μία παλιά κυψέλη της γιαγιάς μου. Κοφίνια τις λέγαμε αυτές. Αλλά και οι πρώτες κυψέλες, οι αρχαίες κυψέλες, ήταν κυψέλες της ίδιας φιλοσοφίας. Μπορεί να ήταν φτιαγμένες από διαφορετικά υλικά, αλλά η ιδέα ήταν η ίδια. Οι πρώτες κυψέλες ήταν μία απομίμηση της φύσης. Αυτή είναι μία απομίμηση κουφάλας δέντρου. Αρχίσαμε λοιπόν και χτίζαμε κυψέλες σαν αυτή, συλλέγαμε μέλισσες από τη φύση, τις βάζαμε μέσα και οι μέλισσες αρχίζαν σιγά σιγά και χτίζαν τις κερίθρες τους κομμάτι-κομμάτι. Ξεκινούσαν με ένα μικρό κομμάτι σαν αυτό από την κορφή και μετά δίπλα από αυτό κολλάγαν κι άλλο κι άλλο και το κάναν και μεγαλύτερο και μεγαλύτερο και γεμίζαν όλο το χώρο με κερίθρα. Σε αυτές τις κυψέλες, όταν το μέλι ήταν έτοιμο, τις επισκεπτόμασταν με ένα μαχαίρι. Κόβαμε περίπου τις μισές κερίθρες, τις παίρναμε στο σπίτι μας, τις στίβαμε, τις πιέζαμε και με αυτόν τον τρόπο είχαμε το μέλι. Έτσι όμως καταστρέφαμε περίπου το μισό του σπίτι. Οι μέλισσες το φτιάχναν πάλι από την αρχή, αλλά όπως και να το κάνεις ήταν μία απώλεια. Γι' αυτό τον λόγο ήταν μεγάλη επανάσταση στη μελισσοκομεία όταν βρήκαμε τις μοντέρνες κυψέλες, τα κουτιά. Τις κυψέλες που χρησιμοποιούμε παντού στον κόσμο σήμερα, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι τμήμα μοντέρνας κυψέλης. Έτσι μοιάζει εσωτερικά μία μοντέρνα κυψέλη. Και τι ήταν το επαναστατικό σε αυτές τις κυψέλες? Τα πλαίσια. Τα οποία πλαίσια μας επιτρέπουν όταν το μέλι είναι έτοιμο, να τα αφαιρούμε, να βγάζουμε το μέλι χωρίς να καταστρέφουμε την κερίθρα, τις γυρνάμε γύρω-γύρω με μεγάλη ταχύτητα. Θα σας δείξω στη συνέχεια το μηχάνημα μου και θα καταλάβετε ακριβώς πώς το κάνουμε. Το σημαντικό να κρατήσετε αυτή τη στιγμή είναι ότι αφαιρούμε το μέλι χωρίς να σπάμε την κερίθρα και μετά μπορούμε να το γυρίσουμε πίσω και οι μέλισσες να το χρησιμοποιήσουν ξανά και ξανά πολλές φορές. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, το χρόνο και την ενέργεια που χρειάζονταν οι μέλισσες στις παλιές κυψέλες για να ξαναχτίσουν τις κερίθρες τους, τώρα το ξοδεύουν για να παράξουν περισσότερο μέλι. Με αυτόν τον τρόπο αυξήσαμε την παγκόσμια παραγωγή μελιού δραματικά με τα πλαίσια, με τις μοντέρνες κυψέλες. Για να επισκεφτούμε τα μελίσια μας, χρησιμοποιούμε καπνό. Βάζουμε καπνό μέσα στα μελίσια μας, τα ηρεμούμε κατά κάποιο τρόπο και έτσι μπορούμε να δουλέψουμε χωρίς πολλά τσιμπήματα. Αυτό είναι το εργαλείο που χρησιμοποιούσαν 4.000 χρόνια πριν για να βάζουν καπνό στα μελίσια τους οι αρχαίοι Έλληνες. Το συγκεκριμένο αντικείμενο έχει βρεθεί εδώ στον αρχαιολογικό χώρο της Αλυμπίας, δίπλα στο ναό της Σύρας. Είναι μεγαλύτερης ηλικίας από το ναό και εκτίθεται στο τμήμα με τα προϊστορικά του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ολυμπίας. Πώς το χρησιμοποιούσαν? Παίρναν ξερό χορτάρι, του βάζαν φωτιά, το βάζαν μέσα από τη μεγάλη τρύπα, το κρατούσαν κάπως έτσι και φυσάγαν τον καπνό και οδηγούσαν τον καπνό στα μελίσια τους. Και αυτό είναι το σύγχρονο, αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα για την ίδια δουλειά. Και σήμερα, 4.000 χρόνια μετά, κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Παίρνουμε ξερό χορτάρι, του βάζουμε φωτιά, το βάζουμε μέσα και φυσάμε τον καπνό κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν το λες και μεγάλη διαφορά για 4.000 χρόνια, αλλά άμα δουλεύει, το κρατάμε. Τώρα θα σας πω λίγα λόγια για τα παράγωγα της κυψέλης. Η μέλισσα συλλέγει 3 πράγματα από τη φύση και παράγει 3 ακόμα πράγματα από το σώμα της. Το πρώτο πράγμα που συλλέγει από τη φύση είναι το νέκταρ, ο χυμός των λουλουδιών και των δέντρων. Και εδώ στο στήθος της η μέλισσα έχει έναν ειδικό σάκο. Βάζει μέσα το νέκταρ, το εμπλουτίζει με στοιχεία από το σώμα της και φτιάχνει το μέλι. Μετά από αυτή τη διαδικασία η μέλισσα αφαιρεί το μεγαλύτερο ποσοστό υγρασίας από το μέλι. Το μέλι εξακολουθεί και είναι ρευστό, αλλά δεν έχει πάρα πολύ νερό μέσα. Όταν
αφαιρεθεί η υγρασία, τότε λέμε ότι το μέλι είναι έτοιμο. Αυτό το μέλι είναι φυσικό συντηρητικό. Λέμε ότι μπορεί να ζήσει για πάντα. Έχουμε βρει, για παράδειγμα, μέλι στην Αίγυπτο, στις πυραμίδες, περίπου 5.000 ετών. Δεν είναι νόστιμο πια, ούτε έχει ιδιαίτερη θρεπτική αξία. Αλλά δεν θα αρρωστήσεις άμα το φας. Δεν χαλάει ποτέ. Στην πραγματικότητα, το μέλι είναι φυσικό συντηρητικό. Δεν έχουμε βρει ποτέ χαλασμένο μέλι στον κόσμο. Και η μέλισσα αποθηκεύει το μέλι στην κερίθρα, έτσι ούτως ώστε να έχει τροφή το χειμώνα, όταν δεν μπορεί να βρει νέκταρ στη φύση. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να πάρουμε όλο το μέλι από μία κυψέλη. Πρέπει να αφήσουμε αρκετή τροφή για τις μέλισσες πίσω, ώστε να μπορούν να επιβιώσουν το χειμώνα. Το δεύτερο πράγμα που συλλέγουν οι μέλισσες από τη φύση είναι η γύρη από τα λουλούδια, την οποία χρησιμοποιούν για να ταΐζουν τα μωρά τους. Τι κάνουν? Κάθε κυψέλη έχει μία μάνα, τη Βασίλισσα Μέλισσα. Αυτή είναι η μοναδική που μπορεί και γεννάει μέσα στην κυψέλη. Και γεννάει αυγά. Αφήνει ένα αυγό σε κάθε κελί. Αυτό το αυγό μετά από 3 μέρες σπάει και μας δίνει μία μικρή λάρβα, ένα μικρό μωρό. Οι εργάτριες μέλισσες πάνε και ταΐζουν αυτό το μωρό με μέλι και γύρι. Η γύρι είναι πολυπρωτεϊνούχο σκεύασμα. Είναι για τις μέλισσες ό,τι είναι για εμάς το γάλα. Ταΐζουν λοιπόν τα μωρά τους με μέλι και γύρι για λίγες μέρες και μετά σφραγίζουν τα κελιά με το μωρό και την τροφή μέσα και αφήνουν τα κελιά με κερί, τα σφραγίζουν με κερί και αφήνουν το μωρό με την τροφή για μερικές ακόμα μέρες μέσα στο σφραγισμένο κελί. Εν τω μεταξύ, το μωρό μεταμορφώνεται σε μία καινούρια εργάτρια μέλισσα. Όταν αυτή είναι έτοιμη, ανοίγει μόνη της το κελί και βγαίνει έξω. Έτσι έχουμε καινούργιες εργάτριες μέλισσες και έτσι χρησιμοποιούν οι μέλισσες τη γύρι τους. Είναι το γάλα τους. Το τρίτο πράγμα που συλλέγουν οι μέλισσες δεν είναι ένα πράγμα. Οι μέλισσες συλλέγουν εκατοντάδες στοιχεία από τη φύση, χρησιμοποιούν από τα φυτά. Χρησιμοποιούν και τη γύρι από κάποια λουλούδια και όλα αυτά τα ανακατεύουν με λίγο από το κερί που παράγουν από το σώμα τους και φτιάχνουν την πρόπολη. Η πρόπολη λοιπόν είναι κερί ανακατεμένο με εκατοντάδες συστατικά που συλλέγουν οι μέλισσες από τη φύση. Την πρόπολη οι μέλισσες τη χρησιμοποιούν για πάρα πολλούς λόγους, αλλά ο πιο σημαντικός λόγος που χρησιμοποιούν την πρόπολη είναι για να κρατάνε, να διατηρούν την υγεία της κυψέλης. Κατά κάποιο τρόπο αποστηρώνουν την κυψέλη με την πρόπολη. Ό,τι δεν είναι κερί, το καλύπτουν με ένα φιλμ πρόπολης και με αυτόν τον τρόπο αποστηρώνουν την κυψέλη. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα πόσο ισχυρό αντισηπτικό είναι η πρόπολη και πώς το χρησιμοποιούν οι μέλισσες σαν αντισηπτικό. Άλλα έντομα μπαίνουν μέσα στην κυψέλη για να κλέψουν μέλι. Όταν οι μέλισσες πιάσουν τους κλέφτες μέσα στην κυψέλη, μάχονται μαζί τους και τους σκοτώνουν. Εάν ο εχθρός, ο κλέφτης, είναι ένα μικρό έντομο, μία σφίκα για παράδειγμα, είναι εύκολο για τις μέλισσες να πετάξουν το νεκρό σώμα έξω από την κυψέλη. Αν όμως είναι μεγαλύτερο, ένα σκούρκος, μια πεταλούδα, μερικές φορές δεν είναι εύκολο για τις μέλισσες να πετάξουν το νεκρό σώμα από την κυψέλη. Σε αυτή την περίπτωση, το καλύπτουν με ένα φιλμ πρόπολης και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν ένα είδος μούμιας. Και επειδή η πρόπολη είναι τόσο ισχυρό αντισηπτικό, είναι εντάξει για την υγεία της κυψέλης το πτώμα να μείνει εκεί για πάντα. Είναι σαν να μην υπάρχει καν μέσα στην κυψέλη. Εμείς χρησιμοποιούμε την πρόπολη στη φαρμακευτική και στην κοσμετολογία. Είπαμε, είναι ισχυρό αντισηπτικό και ελαφρύ αντιβιωτικό. Αυτά λοιπόν είναι τα 3 στοιχεία τα οποία οι μέλισσες συλλέγουν. Νέκταρ και φτιάχνουν το μέλι στο στήθος τους, γύρι το γάλα τους και πρόπολη το φάρμακό τους. Οι μέλισσες επίσης παράγουν 3 ακόμα πράγματα από το σώμα τους. Παράγουν το κερί, όπως είπαμε, και φτιάχνουν τις κερίθρες και την πρόπολη. Παράγουν δηλητήριο από τα κεντριά τους και το χρησιμοποιούν για να αμείνονται. Και εδώ από το κεφάλι τους παράγουν βασιλικό πολιτό. Ο βασιλικός πολιτός είναι η τροφή της βασίλισσας.
Η Βασίλισσα δεν μπορεί να τραφεί μόνη της. Έχει εργάτριες μέλισσες γύρω της, οι οποίες παράγουν βασιλικό πολιτό εδώ από το κεφάλι τους και την ταΐζουν στο στόμα. Οι μέλισσες επίσης χρησιμοποιούν το βασιλικό πολιτό όταν θέλουν να δημιουργήσουν μία καινούρια βασίλισσα μέλισσα. Τι κάνουν? Το ίδιο μωρό που τοποθετούν σε ένα κανονικό κελί και το ταΐζουν με μέλι και γύρι και δημιουργούν μία καινούρια εργάτρια μέλισσα. Το ίδιο μωρό, εάν το βάλουν σε ένα κελί 3 φορές μεγαλύτερο από το κανονικό και το ταΐσουν όχι με μέλι και γύρι, παρά μόνο με βασιλικό πολιτό, τότε δημιουργούν ένα εντελώς διαφορετικό έντομο. Μεγαλύτερο, δυνατότερο και το μοναδικό το οποίο αναπτύσσει πλήρες αναπαραγωγικό σύστημα, άρα και το μοναδικό το οποίο μπορεί να γεννάει μέσα στην κυψέλη. Μόνο η διαφορά της τροφής. Περισσότερη και καλύτερη τροφή. Γι' αυτό τον λόγο λέω ότι ο βασιλικός πολιτός είναι το νούμερο ένα superfood στη φύση. Μπορεί να σε κάνει βασίλισσα. Είναι το μοναδικό τρόφιμο που γνωρίζω να το κάνει αυτό. Δεν μπορούμε να έχουμε 2 βασίλισσες στην ίδια κυψέλη την ίδια στιγμή. Αν συμβεί αυτό για κάποιο λόγο, τότε μάχονται μέχρι θανάτου. Χρειαζόμαστε όμως μία βασίλισσα για να γεννήσει το αυγό, να γεννηθεί η καινούρια βασίλισσα. Πώς το διαχειρίζονται αυτό λοιπόν στη φύση οι ίδιες οι μέλισσες? Συνήθως την άνοιξη, τέτοια εποχή, Μάιο, που η φύση είναι γεμάτη λουλούδια, η βασίλισσα γεννάει πολλά αυγά, πιάνει το maximum της ετήσιας γέναστης, γεννάει ας πούμε περίπου 2.000 αυγά την ημέρα. Για να δημιουργήσει όσο γίνεται περισσότερες μέλισσες, για να συλλέξουν όσο γίνεται περισσότερο μέλι, νέκταρ. Κάποια στιγμή όμως αισθάνονται υπερπληθυσμό μες στην κυψέλη, αισθάνονται ότι είναι πάρα πολλές. Όταν αισθανθούν ότι είναι πάρα πολλές μέσα στην κυψέλη, αποφασίζουν να χωρίσουν την κυψέλη τους σε 2 ή και σε παραπάνω κομμάτια. Οι εργάτριες μέλισσες λοιπόν, όταν αποφασιστεί να χωριστεί το μελίσι, δημιουργούν κελιά 3 φορές μεγαλύτερα από τα κανονικά κελιά και οδηγούν τη βασίλισσα να γεννήσει τα αυγά της μέσα σε αυτά τα κελιά και ταΐζουν καινούριες βασίλισσες μέλισσες. Προτού οι καινούριες βασίλισσες μέλισσες γεννηθούν, ολοκληρωθούν, η παλιά βασίλισσα φεύγει από την κυψέλη και παίρνει μαζί της σχεδόν το μισό πληθυσμό από την κυψέλη. Το λέμε σμηνουργία, δημιουργούν ένα σμήνος. Είναι όταν τις βλέπουμε έξω στη φύση να κρέμονται σαν τσαμπιά στα φύλλα από τα δέντρα. Αυτή η εικόνα. Σε αυτή την εικόνα είναι συνήθως η παλιά βασίλισσα με έναν αριθμό μελισσών, οι οποίες ψάχνουν να βρουν μία καινούρια τρύπα στη φύση, ένα σημείο, μία κουφάλα δέντρου, να ξεκινήσουν μία καινούρια απικία. Με αυτόν τον τρόπο πρωτογίναμε εμείς μελισσοκόμοι. Αρχίσαμε και χτίζαμε κυψέλες, συλλέγαμε σμήνια από τη φύση, τα βάζαμε μέσα στις δικές μας κυψέλες και αρχίσαν οι μέλισσες να δουλεύουν κάτω από τον έλεγχό μας. Η βασίλισσα δεν πετάει πολύ συχνά. Αυτή η φορά όταν δημιουργούν το σμήνος είναι η δεύτερη φορά στη ζωή της που πετάει. Η πρώτη φορά στη ζωή της που πετάει η βασίλισσα μέλισσα είναι όταν είναι νεογέννητη. Πετάει τη γαμήλια πτήση της. Η βασίλισσα είναι θηλυκιά. Οι εργάτριες μέλισσες είναι και αυτές θηλυκές. Τα αρσενικά άτομα είναι οι κυφίνες. Οι κυφίνες δεν κάνουν καμία δουλειά μες στην κυψέλη και ο μόνος τους σκοπός είναι να βρουν μία νεογέννητη βασίλισσα για να ζευγαρώσουν. Και αυτό συμβαίνει έξω. Τι συμβαίνει? Όταν έχουμε μία νεογέννητη βασίλισσα, βγαίνει έξω και πετάει στη γαμήλια πτήση της. Και όλοι οι κυφίνες της περιοχής τη μυρίζουν, γιατί αυτή εξαπολύει μία ειδική φερομόνη, και τρέχουν, πετάνε πίσω της. Αλλά αυτή είναι πολύ δυνατή και πετάει πολύ γρήγορα και πολύ ψηλά. Και από εκατοντάδες κυφίνες που πετούν πίσω της, μόνο ένας είναι αρκετά δυνατός για να την ακολουθήσει, για να τη φτάσει. Έτσι βρίσκουν τον δυνατότερο. Ζευγαρώνουν λοιπόν στη φύση και η βασίλισσα έχει έναν ειδικό σάκο στην κοιλιά της, όπου εκεί φυλάει το σπέρμα του.
Και γυρίζει στην Κυψέλη και αρχίζει και γεννάει τα αυγά της. Το ενδιαφέρον είναι ότι η Βασίλισσα μπορεί να διαλέξει τι είδους αυγό θα γεννήσει. Αν θα γεννήσει αρσενικό αυγό ή θηλυκό αυγό. Τι κάνει? Όταν θέλει να γεννήσει ένα θηλυκό αυγό, από αυτό το αυγό θα έχουμε είτε μία καινούρια εργάτρια μέλισσα, είτε μία καινούρια βασίλισσα. Σε αυτή την περίπτωση παράγει ένα αυγό από το σύστημά της και το γονιμοποιεί με λίγο από το σπέρμα που έχει αποθηκευμένο στην κοιλιά της. Αυτό το αυγό είναι ένα θηλυκό αυγό. Όταν θέλει να γεννήσει ένα αρσενικό αυγό, από αυτό το αυγό θα έχουμε έναν καινούριο κυφίνα. Η μέλισσα χρησιμοποιεί μόνο το αυγό που παράγει από το σύστημά της. Δεν το γονιμοποιεί αυτό το αυγό. Οι κυφίνες δεν έχουν πατρικό DNA. Έχουν μόνο το DNA της μητέρας τους. Πάμε να σας δείξω το μηχάνημά μου και πώς βγάζουμε το μέλι χωρίς να χαλάμε τις κερίθρες και μετά θα σας κεράσω και με το μέλι μου. Το μέλι είναι έτοιμο όταν έχει αφαιρεθεί όλη η υγρασία από αυτό. Οι μέλισσες γνωρίζουν πότε είναι έτοιμο. Γεμίζουν λοιπόν τα κελιά και τα σφραγίζουν με κερί. Με αυτόν τον τρόπο μπορώ εγώ να καταλάβω ότι το μέλι είναι έτοιμο. Όταν είναι σφραγισμένο. Αφαιρώ λοιπόν τα πλαίσια από τις κυψέλες και με ένα ζεστό μαχαίρι αφαιρώ το κερί με το οποίο έχουν σφραγίσει οι μέλισσες στα κελιά. Ανοίγω τα κελιά και βάζω τα πλαίσια σε αυτό το μηχάνημα. Πατάω το κουμπί και αυτό γυρνάει γύρω-γύρω με μεγάλη ταχύτητα. Και όπως γυρνάει, η φυγόκεντρος δύναμη οδηγεί το μέλι, αφαιρεί το μέλι από τα κελιά και πηγαίνει στον τοίχο του βαρελιού. Τικ, 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 τικ. Χιλιάδες σταγόνες μελιού πηγαίνουν στον τοίχο του βαρελιού. Μετά το μέλι πέφτει κάτω και υπάρχει μία βρυσούλα στη βάση του βαρελιού, όπου από εκεί συλλέγουμε το μέλι. Το μέλι είναι έτοιμο. Best invitation of this fucking world.